Κύριε Καραμαλή, πριν μας πείτε οτιδήποτε για τα διόδια, γιατί είδαμε και την ερώτησή σας, θέλω να μας λύσετε μια απορία, γιατί εδώ με τον Δημήτρη από χθες είμαστε με σεβασμένα γόνατα. Καθώς ακούσαμε εδώ στο Επιλογές τον κύριο Μορφίδη, του βουλευτή Καβάλας, να μας λέει ότι αυτό ήταν ένα προαπαιτούμενο από το 2009, επομένως τώρα πρέπει να το ικανοποιήσουμε προς τους Ευρωπαίους. Αληθεύει αυτό ότι από το 9 είχε πέσει η υπογραφή για να γίνουν 300 διόδια στην περιβόητη Εγνατία? Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, μας έχει συνηθίσει να προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα με ψέματα. Να τα πάρουμε λοιπόν σε μία σειρά. Η Εγνατία Οδός είναι ένα πολύ μεγάλο έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και βρίσκεται σε λειτουργία. Το 2014 είχε εκδοθεί μια διυπουργική απόφαση επί κυβερνήσεων του Αντώνη Σαμαρά, όπου στην ουσία από τους 9 μετοπικούς σταθμούς που είχε, θα αυξάνονταν σε 13 και μαζί με τους 5 κάθετους σε 18 διόδια. Σήμερα, με την καινούργια υπουργική απόφαση του κυρίου Τσακαλώτου και του κυρίου Σπίρτζη, οι 18 αρχικά σχεδιαζόμενοι μετοπικοί και κάθετοι σταθμοί διοδίων γίνονται 38. Αυτό, κυρία Μωραΐτη, για να το πούμε σε απλά ελληνικά, να το καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει. Σημαίνει ότι το κόστος ανά χιλιόμετρο, που αυτό αφορά και τους πολίτες, έτσι δεν είναι, θα διπλασιαστεί ή θα τριπλασιαστεί. Ακόμα αυτό δεν το ξέρουμε. Σήμερα το κόστος είναι 3,5 λεπτά το χιλιόμετρο. Και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΤΑΙΠΕΔ, θα είναι σε 5 με 6 λεπτά το χιλιόμετρο και θα σας πω σήμερα ότι και η Δήμαρχος Καβάλας το ανεβάζει μαζί και με άλλα στελέχη της Εγνατίας ΑΕ σε 8 λεπτά. Αυτή τη στιγμή όμως δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς, ούτε πού θα τοποθετηθούν οι πλευρικοί σταθμοί, γιατί αυτό δεν το λέει η κυβερνητική απόφαση. Ναι, και εδώ θα μου επιτρέψετε ένα σχόλιο, διότι διάβασα κάτι περιφερειακά blog να με επικρίνουν εχθές, γιατί αναφέρθηκα σε δημοσιεύματα. Η κυβερνητική, η υπουργική απόφαση δεν αναφέρεται επακριβώς σε ποια θέση θα τοποθετηθούν όλοι οι σταθμοί. Γι' αυτό τα δημοσιεύματα που διαβάζουμε μιλάνε για 38. Ξέρουμε στις αίρες ότι θα γίνει στο Στριμωνικό. Δεν γνωρίζουμε όμως με ακρίβεια αν θα γίνει και πλευρικό διόδιο στην έξοδο για Θεσσαλονίκη. Εξού και η ερώτηση στον Υπουργό ήταν ότι διαβάζουμε πολλά δημοσιεύματα. Γιατί πείτε μας παρακαλώ πού θα βάλετε τα διόδια. Επομένως, για να ανακεφαλαιώσουμε, εμείς είχαμε αποφασίσει να έχουμε 18 διόδια, που σημαίνει ότι ο κόστος θα ήταν πολύ μικρότερο, και ο κύριος Σπίρτης με τον κύριο Τσακαλώτο υπογράφουν σήμερα μια απόφαση η οποία εκτοξεύει το κόστος της μεταφοράς. Γιατί το κάνουν αυτό, τόσο κύριε Καραμαλή? Για τους πολίτες, δεν σας άκουσα. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί τα 18 τα δικά σας τα κάνουν? Διότι, 38. Απλούστατα, εάν 2 χρόνια δεν κολυσιεργούσανε, θα είχαν καταφέρει να κάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες, γιατί όλα αυτά τα διόδια που σας λέω γίνονται χωρίς να έχει εκπονηθεί μελέτη ούτε από το Υπουργείο, ούτε από την Εγνατία Οδό. Με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, κανείς να μην γνωρίζει, ούτε το Υπουργείο, πού θα μπουν ακριβώς τα διόδια και ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Τότε πώς το τάξανε στους Ευρωπαίους αφού δεν κάναμε μελέτη? Αυτό είναι ένα γονατογράφημα. Και να σας πω κάτι, γιατί, κυρία Μωραΐτη, ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου να λαϊκίζω. Διόδια έπρεπε να μπουν. Αλλά άλλο να βάζεις 18 διόδια σε μήκος 630 χιλιόμετρων και άλλο να βάζεις 38 διόδια. Διότι και ο πιο αδαής καταλαβαίνει ότι έτσι διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το κόστος μεταφοράς. Και για τους ανθρώπους που κάνουν επαγγελματικές μεταφορές και για τους πολίτες οι οποίοι θέλουν να κινηθούν στη διαδρομή της Εγνατίας. Κύριε Καραμαλή, να λαϊκίσω εγώ και ο Δημήτρης τώρα. Λοιπόν, εδώ σας κάνουμε μια πρόταση. Τόσο ο Δημήτρης ο Κώτας όσο και εγώ. Να σταματήσετε να φτιάχνετε δρόμους. Δεν θέλουμε άλλες Εγνατίες και άλλα δεν ξέρω εγώ τι μας κάνετε. Αφήστε μας να ζούμε με τους καρόδρομους. Ακούστε να όχι, εδώ, όχι, κύριε Καραμαλή, ένα λεπτό. Δεν θα μας κάνετε έναν δρόμο να περπατάμε με ασφάλεια και θα σας τον πληρώνουμε χρυσάφι. Δεν έχουμε, κύριε Καραμαλή. Και τα ακούτε εσείς τώρα, γιατί οι κυβερνητικοί δεν βγαίνουν εδώ. Αν θέλουμε δρόμο, δεν θέλουμε. Να πληρώνουμε διόδια. Αλλά λελογισμένα. Και πρέπει να υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις για ευπαθείς ομάδες πολιτών
ή για ανθρώπους. Όπως θυμάστε, είχαμε πρόβλημα στο προμαχώνα. Για να πάει κάποιος σε ένα φαρμακείο, πρέπει να πληρώσει ιδιώδια. Αυτά η πολιτεία πρέπει να έρχεται και έχει υποχρέωση να τα λύνει. Άλλο να λέμε όλα τζάμπα, κυρία Μωραΐτη. Δεν είπα όλα τζάμπα. Και άλλο να λέμε 38 διόδια και να λέμε ότι θέλει προηγούμενες κυβερνήσεις. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι για μια άλλη μια φορά. Όλοι αυτοί που ήταν δίπλα σε όλους αυτούς που λέγανε δεν πληρώνω και είναι αξιοπρέπεια να μην πληρώνουμε τα διόδια, έχουν σήμερα και τριπλασιάζουν το κόστος των μεταφορών. Ναι, αυτό έχουμε υπόψη μας. Και ας το έχουν υπόψη όσοι δυστυχώς εμπιστευτήκαν την κυβέρνηση του κ. Τσίπρα. Κύριε Βουλευτά, τώρα μετά από εδώ θα γίνουν τα διόδια. Θα γίνει κάποια, λέγαμε και νωρίτερα με την συνάδελφο την Ελένη Μωραΐτη, ότι στον Εύρο εκεί και στην Καβάλα υπήρχε μια διαμαρτυρία κινητοποίηση. Πώς θα αντιδράσουμε, θα ζητήσετε κάποια απάντηση από τον κύριο Σπίρτζη? Εμείς έχουμε ήδη ως Νέα Δημοκρατία, πολλοί βουλευτές, έχουμε ήδη αντιδράσει. Και απλά περιμένουμε τις απαντήσεις από το Υπουργείο και από τον κύριο Σπίρτζη. Τη Δευτέρα γίνεται, από ό,τι γνωρίζετε, μία συνάντηση με τους περιφερειάρχες που αφορά αυτό το ζήτημα. Και ναι, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται όλοι να κάνουμε είναι να πάρουμε καθαρές απαντήσεις από την κυβέρνηση. Πόσα διόδια θα βάλουμε? Πώς θα πάρουμε καθαρές, αφού μου λέτε ότι δεν υπάρχουν μελέτες? Απευθυνθείτε, κυρία Μωραΐτη, στους κυβερνητικούς βουλευτές και απευθυνθείτε σε αυτούς που κυβερνάνε. Εμείς σας είπα πολύ καθαρά ποια θα ήταν η κατάσταση αν είχαμε ακολουθήσει το πλάνο του 2014 και ποια είναι σήμερα. Μάλιστα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην εγκαλείτε εμάς, αλλά να εγκαλέσετε αυτούς που σήμερα, καλώς ή κακώς, κυβερνάνε αυτό το τόπο. Σας ευχαριστούμε προς το παρόν. Να είστε καλά, κύριε Καραμαλή.